Βεβαίως, τώρα σας ακούω όπως σας ακούει και ο κύριος Χατζηδάκης για ένα πρώτο σχόλιο. Έχετε για τη σημερινή διαδικασία. Έχετε βάλει μισό-μισό τα ακουστικά, ωραία. Βεβαίως, μισακά, τι να κάνουμε. Μισακά. Κύριε Χατζηδάκη, χαρούμενος σας βλέπω. Εντάξει, είναι μια σημαντική μέρα για την ελληνική δημοκρατία σήμερα. Εκλέγεται καινούργια γυναίκα πρόεδρος της δημοκρατίας. Και είναι σημαντική όχι μόνο γιατί αυτή η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά γιατί είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, ναι. Και δεύτερον γιατί ο Πρωθυπουργός, παρότι είχε τη δυνατότητα με βάση το Σύνταγμα να προτείνει και να εκλέξουμε εμείς της Νέας Δημοκρατίας πρόεδρο που θα προερχόταν από τις τάξεις μας, αποφασίζει να προτείνει την πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία είχε τοποθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ένα νέο πνεύμα συνένεσης, ένα νέο ευρωπαϊκό πνεύμα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν φωνές, υπάρχουν συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό το θέμα, που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η κυρία Σακελαροπούλου δεν είναι πολιτικό πρόσωπο και στη συγκυρία που υπάρχει που έχουμε αυτή τη στιγμή και ζούμε και τα προβλήματα που έχουμε στη Μεσόγειο με τους Τούρκους, στα Βαλκάνια, με την Κύπρο, με τη Λιβύη, θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που να έχει μια άλλου είδους πολιτική βαρύτητα, όχι σαν προσωπικότητα. Κοιτάξτε, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να μην προτείνει πολιτικό για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προτείνει μια ανώτατη δικαστικό με τα κριτήρια τα οποία σας είπα. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν πρόκειται να αρνηθώ το επιχείρημα που λέτε, που αναφέρθηκε μόλις για την πολιτική εμπειρία, είτε την εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά μην γελιόμαστε. Πρώτον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Αυτό ξέρουμε και αυτό διδασκόμαστε και στις νομικές σχολές της χώρας. Και από εκεί και πέρα, επίσης, τελείως καθαρά, η εξωτερική πολιτική ασκείται βασικά από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται. Ναι, εντάξει, σωστά το λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέλω να πω ότι είναι σημαντικό, παρακαλώ, ότι όχι μόνο σε μια περίοδο κρίσης με την Τουρκία, γιατί αυτό συμβαίνει συχνά, τώρα είναι εντονότερη. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι μετά από 10 χρόνια κρίσης κατορθώνουμε οι Έλληνες να καταλήξουμε σε μια συνενετική επιλογή. Ναι. Εντάξει. Έρχεται ο Πρωθυπουργός, ναι, για δήλωση.